πήγε με το λαχούρι και κέρδισε τα πάντα. Τι να κάνω, εγώ φταίω που άρεσω στη γειτονική χώρα και με θέλουν πολύ. Στη γείτονα, με τον γείτονα. Έτσι, εδώ χαμός γίνεται. Ναι, δεν πήγες όμως εσύ. Είχα πάει σε άλλο ρεπορτάζ όπως δεν πήγες σε άλλο ρεπορτάζ. Ήθελε η Ρούλα να πάει. Μαλλιοτραβηχτήκαμε με τη Ρούλα, να πω λοιπόν την αλήθεια. Ήθελε η Ρούλα, σου λέει, θέλω κι εγώ να δω τον Μπουράκ. Γιατί τον είδες εσύ. Έτσι, γιατί εσύ τον είδες στο αεροδρόμιο, θέλω κι εγώ, λέει, να τον αγγίξω. Ήθελε και ο Στρουμπάκος. Γελάτε, μην γελάτε. Έλα. Γι' αυτό το διάστημα γράφω βιβλίο. Ήμουν σε άλλο γόη εγώ. Τι λέω. Δεν θέλω να πω περισσότερα για τον άλλο γόη, γιατί είναι και πολύ φίλος ο άλλος γόης και τον ξέρω χρόνια. Έτσι. Κι εγώ εκεί έπρεπε να πάω, σε αυτό το γόη, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, για λέγε Ρούλα μου, εσύ πώς τον είδες, γιατί... Λοιπόν, εγώ καταρχήν να σας ευχαριστήσω για το δώρο που μου κάνατε. Τα ακούτε, κυρίες μου. Αυτό είναι δεδομένο. Αυτό είναι το ωραιότερο ρεπορτάζ που έχω κάνει ποτέ. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να σας πω ότι δεν το περίμενα. Όταν ξεκινήσαμε για να φτάσουμε στο Ίδρυμα Μιχάλη Κακογιάννη, είχε τόση κίνηση που δεν μπορούσε το αυτοκίνητό μας με το συνεργείο να φτάσουμε και απορούσαμε αν έχει συμβεί κάτι. Και ξαφνικά συνειδητοποιούμε ότι είναι 1000 άτομα τουλάχιστον, μπορεί και περισσότερα, να στέκονται στην Πειραιώς, να έχουν κλείσει όλο το δρόμο και να περιμένουν από πολύ νωρίς αυτό το παλικάρι, αυτό το πανέμορφο άντρα που Ζήνα όταν έκανε την εμφάνισή του... Αλλάζω σήμερα, δεν μ' αρέσει. Όχι. Ζινά είναι ωραίος. Ζινά, άκου που σου λέω. Ζινά, αν ήσουν εκεί θα σε κοίταγε στα μάτια. Έτσι, έτσι έκανε. Σας το λέω ειλικρινά. Χαμογελάει και κοιτάει τον κάθε ένα με τόσο να έντονο βλέμμα. Ναι. Στον Πάκο, καλά που δεν πήγες. Λοιπόν, είχαμε ουρλιαχτά φωνές λιποθυμίες. Ήταν βέβαια στα πλαίσια, εδώ τον βλέπουμε με τον, να μπαίνει μέσα στην αίθουσα στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, εκεί που δόθηκε και συνέντευξη τύπου για το φεστιβάλ που γίνεται των τουρκικών προβολών ταινιών στην χώρα μας. Έδωσε συνέντευξη τύπου, δέχθηκε ερωτήσεις. Ούρλιαζαν όλοι, ήταν γυναίκες από πιτσιρίκες μέχρι μεγαλύτερης ηλικίας. Γυναίκες που αποκάλυψαν εχθές τον άντρα τους ότι είναι ερωτευμένες μαζί τους. Πες το μου αυτό, γιατί το έλεγε το πρωί στη σύσκεψη και κάπως έτσι να πάμε σε διαφημίσεις. Ακούστε, κυρίες μου και κύριοι που είστε εκεί. Μια 50χρονη κυρία. Ναι, πανέμορφη. Γιατί εμείς λέμε κυρία. Ναι, έρχεται και μου λέει: Είμαι 50 χρονών. Είμαι παντρεμένη με τον άντρα μου. Είχε κάνει τα μπότοξ της και αυτά. Πώς την έκοψε, όχι, αλήθεια. Όχι, όχι, όχι. Πολύ απλή, πολύ όμορφη, περιποιημένη. Και μου λέει: Εχθές για πρώτη φορά αποκάλυψε στον άντρα της ότι είναι ερωτευμένη με έναν άλλον άντρα. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Του απέτησε να της βρει εισιτήριο για να μπει στο χώρο. Της βρήκε το εισιτήριο ο σύζυγος. Μπήκε μέσα η κυρία και αυτό ήταν στην πόρτα και φύλαγε ο σύζυγος. Μέχρι που ήρθε και πάλι. Ένα χειροκρότημα στο σύζυγο, έτσι. Εκπληκτικός. Και να προσθέσω, Ζήνα, θα μου επιτρέψει μόνο αυτό, ότι τα έσοδα από τα εισιτήρια, από τις ταινίες που θα προβληθούν αυτές τις ημέρες, τις τουρκικές ταινίες, θα δοθούν στην Ελπίδα και στα παιδιά με καρκίνο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και γι' αυτό και μίλησε και για τα παιδιά με καρκίνο αυτός ο άνθρωπος. Εγώ να πω στους τηλεθεατές ότι αυτό το θέμα θα το αναδείξουμε ξανά. Εμείς μέσα από αυτή την εκπομπή έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές για το όραμα Ελπίδας και για τους εθελοντές δότες. Θα επανέλθουμε με ρεπορτάζ, καθώς και με πλάνα από τη συνέντευξη τύπου και όσα είπαν εκεί. Αλλά ετοιμάζεται, θα το δούμε αργότερα. Να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε...